Να τα πούμε κυρά. Πέστε τα, πέστε τα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αυτό που μόλις ακούσατε ήταν μια ηχογράφηση του 1927. Καλώς ήλθατε στα χριστουγεννιάτικα ημερολόγια ιστορίας από μια πραγματικά στολισμένη πλατεία Συντάγματος. Να γυρίσουμε λίγες ώρες πίσω στην παραμονή των Χριστουγέννων και να ακούσουμε τα κάλαντα που ήθιστε να ψάλουν μια τέτοια μέρα σε πρωθυπουργούς και προέδρους της Δημοκρατίας, παιδικές χοροδίες αλλά και σύλλογοι. Να ξεκινήσουμε από το 1975 και να φτάσουμε μέχρι τις μέρες μας. Με προσήλωση εις τα πατροπαράδοτα έθιμα ο ελληνικός λαός δίθετα σε ορτάς των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Η γραφικότερα όμως εκδήλωσης ήταν τα κάλαντα που έψαλαν μικρά παιδιά εμπρόσεις στις πόρτες των σπιτιών και των καταστημάτων. Ακολουθώντας το πατροπαράδοτο έθιμο, η χοροδία και η μπάντα της Ασδένη, η χοροδία της Προεδρικής Φρουράς και η χοροδία των Σωμάτων Ασφαλείας επεσκέφθησαν το Προεδρικό Μέγαρο και έψαλαν τα κάλαντα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κύριος Τσάτσος, αφού ευχαρίστησε τους άνδρες των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, τους ευχήθηκε για τα Χριστούγεννα και τις γιορτές. Ο Πρωθυπουργός άκουσε τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα και από την αδελφότητα των απανταχού Ολυμπητών Καρπάθου η Δήμητρα. Με μέτρο τρόπο ευχήθηκαν καλή δύναμη στον Πρωθυπουργό και την κυρία Παπανδρέου. Ένα παραδοσιακό χειροποίητο εντώνεται το δώρο που έκανε ο Σύλλογος από την Όλυμπο της Καρπάθου στον Πρωθυπουργό, που ευχήθηκε καλές γιορτές στα μέλη του συγκροτήματος και τους αποχαιρέτησε με ένα συμβολικό δώρο. Ο Κάρολος Παππούλιας, ακούγοντας τα κάλαντα στο Προεδρικό Μέγαρο από τα μικρά παιδιά του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Αφού μοίρασε δώρα στα μικρά παιδιά, άκουσε τα κάλαντα και από την Προεδρική Φρουρά αλλά και από υπηρώτες της Αθήνας. Ο Αντώνης Σαμαράς με τη σύζυγό του Γεωργία άκουσαν τα κάλαντα στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Όμιλο Βρακοφόρων του Ρεθύμνου, οι οποίοι είχαν ετοιμάσει και μαντινάδες. Η Κρήτη την Ελλάδα μας πάλι θα σώσει τώρα. Θα δώσει τα πετρέλαια να ξεχρεώσει η χώρα. Ποιο ωραίο είναι έτσι το Μαξίμου, σίγουρα. Και έτσι, παραμονή Χριστουγέννων, η αίθουσα που ο Πρωθυπουργός συσκέπτεται με ξένους ομολόγους και αντιπροσωπείες μετατρέπεται σε ένα παιδικό υπουργικό συμβούλιο. Αυτό είναι το καλύτερο υπουργικό, αν και εξίσου ζωηρό, λέει με χιούμορ ο κύριος Τσίπρας. Αυτό είναι, ρε παιδί μου. Αυτό είναι υπουργικό συμβούλιο, όχι αυτό που έχεις. Αν δεν είναι, μου βάζεις ιδέες. Είναι τα παιδιά από το 78ο Υπηαγωγείο Αθήνας αλλά και άλλα σχολεία της πόλης. Ζωγραφίζουν και κάνουν και χειροτεχνίες με τη βοήθεια και τη συντρόφου του Πρωθυπουργού Μπέτης Μπαζιάννα. Και εδώ το Μέγαρο Μαξίμου όπως δεν το έχουμε ξαναδεί. Μετατράπηκε σε χώρο για μαγικά και ο Πρωθυπουργός σε ρόλο μάγου. Άμπρα για το άμπρα. Τούμπα του λούμπα. Τούμπα του λούμπα. Κάνε μία τούμπα. Κάνε μία τούμπα. Και μία κολοτούμπα. Και μία κολοτούμπα. Κάτι γράφει πάνω. Μήπως. Πέντε καρδούλα, πέντε κούπα. Είσαι τίποτα, κύριε Πρόεδρε. Έζωνες Προεδρικής Φουράς συμβολίζεται
τους διαχρονικούς αγώνες του λαού μας και του έθνους μας για την υπεράσπιση της πατρίδας. Για την Ελλάδα πολεμάς και για τους εχωρίζεις. Βάζ τα γερά και μην ξεχνάς, το διάλεξε με σένα. Πέρσι τα κάλαντα στον Πρωθυπουργό ήταν διαδικτυακά. Τα άκουσε έχοντας στο πλευρό του την κόρη του Δάφνη. Συγκινητική ήταν η στιγμή όταν τα παιδιά από το ειδικό δημοτικό σχολείο Κοφών και Βαρικών της Πεύκης τα είπαν με το δικό τους τρόπο. Merry Christmas to you. Σας καλωσορίζουμε στο ειδικό δημοτικό Κοφών Βαρικών Πεύκης. Έφτιαξαν αυτά τα δύο μικρά δώρα για εσάς που φέρουν με τις καλύτερες ευχές τους. Τώρα θα σας πούν τα κάλατα με το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο. Σας ευχαριστούμε που μας θυμήσατε ότι υπάρχουν τόσοι διαφορετικοί τρόποι για να μας λέτε τα κάλαντα. Να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά, ό,τι καλύτερο σε εσάς και στις οικογένειές σας. Χρόνια πολλά! Τα κάλαντα του Χριστουγέννου να ακούνε και οι πρόεδροι της Βουλής. Έτσι κάθε χρόνο το Κοινοβούλιο γεμίζει με παιδικές φωνές αλλά και χορούς από παραδοσιακούς συλλόγους. Χριστουγεννιάτικες μελωδίες γέμισε το κοινοβούλιο καθώς παιδιά και μέλη των συλλόγων έψαλαν τα κάλαντα και χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς. Παραδοσιακά κάλαντα από χοροδίες, συγκροτήματα και συλλόγους από διάφορες περιοχές της Ελλάδας άκουσε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, αντιπρόεδρε και στελέχη του Κοινοβουλίου. Οι παιδικές φωνές των αγοριών και κοριτσιών του προσωπικού της ελληνικής αστυνομίας άνοιξαν την αυλαία λίγο μετά τις 10 με τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ενώ η χορευτική ομάδα χόρεψε Καλαματιανό και Τσάμικο. Υγεία να έχετε
Να είστε ευτυχισμένα και τώρα και όταν μεγαλώσετε, και σε εσάς κυρίες και κύριοι που συνοδεύετε και που έχετε πολύ άξια έτσι μορφώσει και διαπαιδαγωγήσει και κάνει όλη την απαραίτητη προπόνηση σε αυτό που θέλουν, διότι είναι και χόμπι τους, φαντάζομαι, αυτή η δουλειά. Εξαιρετική χορή, εξαιρετική χοροδία, τα πάντα. Τα 45 του χρόνια συμπλήρωσε ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης και για 18η συνεχόμενη χρονιά συνοδεία λύρας και παραδοσιακής ορχήστρας είπαν τα κάλαντα της Μεγαλονήσου, και χόρεψαν Πεντοζάλι και Σούστα. Πυρώτικα συγκροτήματα, σχολικές χοροδίες και εκπρόσωποι συλλόγων έψαλαν τα κάλαντα στον πρόεδρο της Βουλής, σε αντιπροέδρους, στελέχη του Κοινοβουλίου και εργαζομένους της Βουλής. Τόση αθωότητα θα την αντέξει το κτίριο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Πόσο καιρό το μαθαίνατε, τα μαθαίνατε αυτά? Και παραπάνω. Στην εορταστική εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Απόστολος Αυδελάς, ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής Γιώργος Μιλωνάκης, ο Διπλωματικός Σύμβουλος του Προέδρου, ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, ο Ειδικός Γραμματέας, οι Γενικοί Διευθυντές, καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο των Υπαλλήλων της Βουλής. Εκ μέρους του Συλλόγου των Υπαλλήλων της Βουλής, σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία και ελπίδα. Καλές γιορτές. Όσα παιδιά λοιπόν δεν πήγαν σε πρωθυπουργούς, προέδρους δημοκρατίας ή προέδρους της Βουλής, ξεχύθηκαν στους δρόμους όπως κάθε χρόνο και είπαν τα κάλαντα. Σειρά έχει τώρα να ξοδέψουν τα έσοδά τους. Να κάνουμε μια βόλτα στη χριστουγεννιάτικη αγορά πριν από το 67, από το 1953, και να δούμε πώς την αποτύπωσε ο δημοσιογραφικός φακός της εποχής. Μάλιστα θα σας δείξουμε και την Αθήνα χιονισμένη γύρω στα 1960. Βέβαια, είναι εορτή για τα παιδιά. Όταν πρόκειται όμως για παιχνίδια, και οι μεγάλοι δεν χάνουν την ευκαιρία να χαζέψουν λιγάκι. Κουναμάδες σε κάθε είδος αποτελούν το όνειρο των μικρών που θα τους χαρούν, και μια παραπάνω σκοτούρα για τους μεγάλους που θα τους πληρώσουν. Πάντως, αν κρίνομαι από τον ενθουσιασμό του μικρού με το ποδήλατο, χαλάει το έξοδο. Χριστούγεννα. Στον κόσμο απλώνεται καλοσύνη, αγάπη και χαρά. Αυτό το τελευταίο φαίνεται πιο πολύ στα παιδικά μάτια, που δεν έχουν μάτια παρά για τα παιχνίδια. Αλλά και οι μεγάλοι δεν πάνε πίσω. Τρεχάματα, ψώνια, δώρα, δώρα, δώρα. Το έθιμο του χριστουγεννιάτικου δέντρου εγκαταστάθηκε για καλά και εδώ. Μια ακόμη αιτία ευδαιμονίας για τον πιτσιρίκο που από τη χαρά του παρεκτρέπεται λιγάκι. Χριστούγεννα είναι. Στο χρόνο μόνο μια φορά. Όσο για την Αθήνα, αυτή έχει ένα ξεχωριστό προνόμιο. Κάνει Χριστούγεννα λουσμένη στον ήλιο. Ο κόσμος δεν γλιστράει στο χιόνι, ξαπλώνει στη λιακάδα, στα καφενεδάκια και στην ακρογιαλιά. Η νύχτα, τούτη η γαλάζια, η βελούδινη αθηναϊκή νύχτα, δεν λέει να παγώσει τη φλόγα της, ούτε στον Χριστουγέννων τη χειμωνιάτικη βραδιά.
Ξεχύνεται ο κόσμος στους φωτισμένους δρόμους, σπρώχνεται στις βιτρίνες μπροστά, γελάει, αστειεύεται, αγοράζει, χαρίζει. Ζει σε μια νύχτα μια ολόκληρη ζωή. Γιατί μια τέτοια νύχτα ήρθε στη γη ο Χριστός και χάρισε ζωή αιώνια. Τις παραμονές των Χριστουγέννων, το χιόνι θέλησε να προσθέσει το δικό του στολίδι στην Αθήνα. Οι λευκές νυφάδες στροβελίζονται στον αέρα σε ένα δικό τους τρελό ρυθμό που μπορεί να εντυπωσίαζε τα παιδιά αλλά πέλπιζε τα περιστέρια που είχαν χάσει τις τρυφερές φροντίδες των μικρών τους φίλων. Μόνο τα αγάλματα έμεναν αδιάφορα στην επιδρομή αυτή του χιονιού. Οι άνθρωποι έτρεχαν σκυφτοί και τα αυτοκίνητα προχωρούσαν με προσοχή κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του τροχονόμου. Όλοι υπελόγησαν σε χιονισμένα Χριστούγεννα. Αλλά όλοι γελάστηκαν. Ο ήλιος ξεπρόβαλε μέσα από τα μαύρα σύννεφα, σκόρπισε την παγωνιά, διέλυσε τα νέφη λίγες ώρες πριν από τα Χριστούγεννα και με το δικό του χρυσάφι έντυσε τα πάντα. Τα παιδιά ξεχύθηκαν στους δρόμους, σταμάτησαν μπροστά στις βιτρίνες με τα παιχνίδια και έκαναν όνειρο τους χτύπους της καρδιάς των καθώς παρακολουθούσαν τα εκθέματα. Οι γονείς, φορτωμένοι με τα χριστουγεννιάτικα ψώνια, έτρεχαν να προλάβουν. Και οι μικροί τροβαδούροι των Χριστουγέννων δεν έχαναν την ευκαιρία να ψάλουν τα κάλαντα. Καλήνες πέραν άρχοντες. Ένας παράξενος, αλλά τόσο ωραίος πυρετός, φαίνεται να πιάνει τους ανθρώπους τις μέρες αυτές. Συντελεί ίσως αυτό ο χαρούμενος διάκοσμος, οι στολισμοί των δρόμων και των βιτρινών. Και έτσι όλοι τρέχουν, μικροί και μεγάλοι, για να αγοράσουν κάτι, να ψωνίσουν, να δουν, να χαρούν. Κάνοντας λοιπόν το απαραίτητο χρονικό άλμα, θα δούμε τώρα την Αθήνα, τη γιορτινή Αθήνα, πώς ήταν εκείνα τα χρόνια. Και βέβαια τα στολισμένα καταστήματα, αλλά και τα μάτια των παιδιών πίσω από τις φωτεινές βιτρίνες. Θα δούμε βέβαια και το Μινιόν. Ποιος δεν θυμάται το Μινιόν εκείνης της εποχής. Στην Αθήνα το χιόνι δεν πλησίασε τουλάχιστον ακόμη. Μα και οι πόλεις στολίζονται κατάλληλα για να υποδεχθούν τα Χριστούγεννα. Και πρώτα απ' όλα, αναζητώντας την ψευδέστηση του βουνού, ψάχνουν να βρουν τα έλατα που θα μεταμορφωθούν σε ολόφωτα και χιλιοστόλιστα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Το θέλει η παράδοση από τους χρόνους τους Βυζαντινούς να γιορτάζουν οι χριστιανοί στολίζοντας το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Στα κλαδιά του, μαζί με τις πολύχρωμες μπάλες και τα κεριά, θα κρεμάσουν και τα δώρα για τους αγαπημένους τους. Τα δώρα. Οι μεγάλοι γκρινιάζουν για την κακή συνήθεια, όπως λένε. Μα και αυτοί λαχταρούν κάποιο δώρο τις μέρες αυτές. Τα παιδιά δεν γκρινιάζουν, περιμένουν τα δώρα με λαχτάρα, σχεδόν τα απαιτούν. Κι έτσι αυτές τις μέρες, μεγάλοι και μικροί, γονείς και παιδιά, σμίγουν μπροστά στις βιτρίνες των καταστημάτων που πουλάνε παιχνίδια. Και είναι ίσως οι μόνες στιγμές που οι μεγάλοι παίρνουν από τα παιδιά. Θυμούνται τη χαρά των παιδικών τους χρόνων και ξαναγίνονται παιδιά, καθώς δίνουν τα δώρα στους μικρούς και προσφέρουν την ευχή «Καλά Χριστούγεννα». Χριστούγεννα. Οι στολισμένες βιτρίνες, οι ολόφωτοι δρόμοι, το χαρούμενο εορταστικό βοητό που ανακατεύεται με τα θαυμαστικά επιφωνήματα των παιδιών δίνουν τον τόνο της γιορτής. Χιλιάδες παιχνίδια από τα πιο απλά ως τα πλέον πολυσύνθετα εχμαλωτίζουν το παιδιάστικο μάτι και κάνουν την παιδική καρδούλα να καρδιοχτυπά. Αχ, να μπορούσαν να είχαν όλα τούτα τα παιχνίδια. Χαρούμενα παιδικά πρόσωπα γεμάτα θαυμασμό, άδωνα μάτια και μικρές, μα που χωρούν τον κόσμο ολόκληρο καρδιές, να η πραγματική εικόνα των Χριστουγέννων. Καλά Χριστούγεννα, παιδιά. Καλήνες πέραν άρχοντες, και φέτος ακούστηκαν τα κάλαντα στους δρόμους τους μεγάλους και στις γειτονιές. Και τα μικρά παιδιά με τα ταμπούρλα και τα τρίγωνα τραγούδησαν τη γέννηση του Σωτήρος. Χριστούγεννα και φέτος.
και όπως κάθε χρόνο οι άνθρωποι γιορτάζουν την ημέρα αυτή με μια ξεχωριστή θέρμη, με αγάπη, με καλή διάθεση. Ακόμη και τα στραβόξυλα αισθάνονται την ανάγκη να ισιώσουν λίγο. Γεμάτες από κόσμο οι αγορές και γεμάτες από ό,τι είναι απαραίτητο, αλλά και περιττό πολλές φορές, για να γίνει πιο λαμπρή η γιορτή των Χριστουγέννων. Πλήρης επάρκεια των τροφίμων, ζωηρή η αγοραστική κίνηση. Όσοι έμειναν στην Αθήνα για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα, εφοδιάστηκαν με ό,τι τους χρειαζόταν. Και όσοι έφυγαν για τις ιδιαίτερες πατρίδες τους, προετοιμάστηκαν, πήραν δώρα, αγόρασαν 1,002 πράγματα για να τα προσφέρουν εκεί που πήγαν. Λάμπουν οι δρόμοι από τα φώτα, είναι γεμάτη κίνηση. Οι άνθρωποι τρέχουν εδώ και εκεί στις δουλειές τους για να τα προλάβουν όλα, να τα τακτοποιήσουν όλα και να ξεκουραστούν τις αργίες των εορτών. Καλήνες πέραν άρχοντες, αν είναι ο ορισμός σας. Χριστός γεννάτε σήμερον, να πω στ' αρχοντικό σας, ψάλλουν τα παιδιά. Και όλοι εμείς, οι άλλοι, μικροί και μεγάλοι, ευχόμαστε χρόνια πολλά. Μετά από αναμονή ενός ολόκληρου χρόνου ήρθε. Ήρθε μεταμουσικής και πανηγυρικής πομπής. Ήρθε ο Άι Βασίλης, με μαζορέτες που τον οδήγησαν στο μοναδικό, χριστουγεννιάτικο, γιορταστικό μηνιόν. Ένα μηνιόν όπως δεν το είδατε ποτέ μέχρι τώρα. Αστραφτερό, σαν αστέρι των Χριστουγέννων. Γεμάτο δώρα, εντυπωσιακά δώρα για τον καθένα. Και θέαμα, το πιο εντυπωσιακό θέαμα που θα ξετρελάνει τα παιδιά. Αυτά τα Χριστούγεννα, ένα είναι το μηνιόν και χιλιάδες τα δώρα. Χριστουγεννιάτικο μηνιόν. Ευχές και δώρα σας πολλά. Δώρα σας πολλά λοιπόν κυρίες και κύριοι. Ξέρετε, τα Χριστούγεννα τα περνάει κανείς καλύτερα έξω από την Αθήνα. Ας πάμε λοιπόν μέχρι τη Σιάτιστα της Κοζάνης, όπου εκεί καίνε τις κλαδαριές προπαραμονή Χριστουγέννων. Έτσι για να υποδεχθούν το εορταστικό 12ήμερο που ακολουθεί. Και άλλες πόλεις όμως όπως η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα αλλά και η Καστοριά στολίζονται για να υποδεχθούν τη γέννηση του Θεανθρώπου. Ας κάνουμε λοιπόν τη βόλτα μας σε εκείνη τη χρονιά του 1964. Η μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων παίρνει ιδιαίτερη γραφικότητα στη Σιάτιστα, που κρατάει ακόμα τα έθιμα του παλιού καλού καιρού. Μακεδονίτικα χωριά και βουνά και λαγκάδια ντυμένα στα κάτασπρα καρτεράνε την Άγια Μέρα. Χριστούγεννα στο χωριό. Όλα θα λάμπουν από πάστρα. Και τα υφαντά θα είναι καινούρια, βγαλμένα μόλις από τον αργαλιό. Θα ετοιμαστούν τα γλυκά από τις νοικοκυρές για να φιλέψουν τα παιδιά που θα έρθουν για τα κάλαντα. Χριστούγεννα, Άγια Μέρα, με τι λαχτάρα την περιμένουν στα χωριά μας. Γιατί σε μας, μαζί με μας, Χριστέ, γεννήθηκες και εμείς, φτωχή αγροτιά, σε προσκυνάμε. Δώσ' μας, Χριστέ, και πάλι εμάς τη φώτιση, την Άγια Σου ζωή να ακολουθάμε. Στα χωριά, τη μεγάλη μέρα, θα τη γιορτάσουν μες τα πλαίσια που χάρισε η φύση. Στις πόλεις, θα φέρουμε τη φύση στα σπίτια. Από αυτά τα έλατα, θα φτιάξουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας. Άλλοι θα συνδυάσουν τις γιορτές με έξοδο στην Ήπεθρο. Και οι πιο τολμηροί θα ανεβούν στα χιονισμένα βουνά και θα δοκιμάσουν τη δεξιοτεχνία τους στο σκι. Από τη μια άκρη της Ελλάδος ως την άλλη, τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά γιορτάζονται μέσα σε ατμόσφαιρα φαντασμαγορίας, στην οποία συμβάλλουν η ζωηρή κίνηση στους δρόμους και τα καταστήματα. Η νυχτερινή Θεσσαλονίκη, λουσμένη στα φώτα, συναγωνίζεται την Αθήνα σε λαμπρότητα και ζωντάνια.
διάκτες της ευαίσθησης. Αποτελούν μια φυσική διακόσμηση στη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της πόλεως, την οποία υπογραμμίζουν οι χαρούμενες βιτρίνες και η κίνηση των δρόμων. Στη βορεινή Καστοριά, ένας χειμωνιάτικος περίπατος στις όχθες της όμορφης λίμνης και μια βόλτα στα περίφημα γουναράδικα της πόλεως αποζημιώνουν τον επισκέπτη που αποφασίζει να περάσει τις Άγιες Μέρες στην ακριβική αυτή γωνιά της Ελλάδος. Αλλά πουθενά ίσως η χριστουγεννιάτικη κίνηση δεν υπήρξε τόσο ζωηρή και αποδοτική όσο στη Λάρισα, το μεγάλο αυτό εμπορικό κέντρο της ημειρωτικής Ελλάδος. Η αγορά παρουσιάζει εφέτος ασυνήθιστη ζωντάνια και η κυκλοφορία στους δρόμους φτάνει στο κατακόρυφο από το συνωστισμό των πεζών και των τροχοφόρων. Χριστούγεννα, πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου, τραγουδάει ο ποιητής τη γέννηση του Θεανθρώπου. Και η φύση δίνεται γιορτινά για να χαιρετήσει την ενσάρκωση του δημιουργού της. Νυφάδες χιονιού στόλισαν τις ελληνικές βουνοκορφές, πασπάλισαν τα γυμνά κλαριά των δέντρων, σκορπίστηκαν με θεότρελα στροβιλίσματα στις πλατείες των χωριών, έγιναν πάλευκο όνειρο, ντεκόρ στις στέγες των σπιτιών και κουρασμένες έπειτα κατάπεσαν στη γη, λευκό σεντόνι που σκεπάζει τα πάντα. Και αφού θυμηθήκαμε τα Χριστούγεννα στην Αθήνα, τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας αλλά και την επαρχία, να περάσουμε εκτός των συνόρων και να δούμε πώς ήταν στολισμένες το 1963 μεγάλες πόλεις στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία αλλά και στην Ισπανία. Silent night. Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή που τη γιορτάζουν όλοι οι λαοί. Σε όποιο θρήσκευμα και αν ανήκουν, πάντα γιορτάζουν με κατάνοιξη και λαμπρότητα την Άγια Νύχτα που ήρθε στον κόσμο ο Θεός. Φυσικά, τούτη η νύχτα παίρνει ξεχωριστή μεγαλοπρέπεια στους λαούς της χριστιανοσύνης που είναι σπαρμένοι σε όλα τα πλάτη της γης και βάζει πάντα στο κάθε τοπικό χρώμα την ιδιαίτερη σφραγίδα της. Το έφημο Παρίσι, κοσμοπολίτικο κέντρο της χαράς, μεταμορφώνεται για λίγο. Θαρρής και ο Σικουάνας κυλάει πιο σιγανά τα γκρίζα νερά του, ταπεινά προσκυνώντας τη λαμπροστόλιστη Notre Dame. Η αψίδα του Θριάμβου χαμηλώνει το περήφανο τόξο της, όσο το σούρουπο πέφτει και πλησιάζει η νύχτα, αφιερωμένη στην πίστη, στην ελπίδα, στη χαρά. Φώτα, κίνηση, στολίδια που αστράφτουν σε κάθε δρόμο, σε κάθε γωνιά. Από το ύψος του πύργου του Άιφελ, η μεγάλη μέρα φαίνεται να ξημερώνει γιορτινή, όπως το χρόνο μόνο μια φορά. Στις Βρυξέλλες, την πόλη με τα μύρια φώτα, τα Χριστούγεννα είναι όπως και παντού η γιορτή για τα παιδιά. Γι' αυτά έχει στηθεί η μεγαλόπρεπη Φάτμη. Γι' αυτά η Μαριάμ γονατίζει μπροστά στον νεογέννητο Χριστό. Τα παιδάκια της χοροδίας ψάλουν με κατάνοιξη το χριστουγεννιάτικο ύμνο για αυτόν που εδώ και 1963 χρόνια σαν απόψε ήρθε να σηκώσει τις αμαρτίες του κόσμου. Αμβούργο, η μοντέρνα πόλη της χαράς, γίνεται ακόμα πιο χαρούμενη στη χριστουγεννιάτικη νύχτα. Οι βιτρίνες πλημμυρίζουν από παιχνίδια, ό,τι χρειάζεται για να ενθουσιαστούν οι μικροί πανηγυρίστε. Ο Βασίλης έρχεται από κάποιο χιονισμένο τόπο βέβαια, μέσα στη χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα, που όμως ειδικά τούτη τη μέρα δεν έχει παγωνιά, αλλά μόνο ομορφιά υπερκόσμια. Χριστούγεννα, χιόνι, κάλαντα, το άστρο της Βιθλέμ, παγκόσμια σύμβολα πίστης, ειρήνης και χαράς. Νότιες χώρες. Η Άγια Φάτμη έχει στηθεί και εδώ μόλι τη φλογερή σπανιόλικη πίστη όσο πιο μεγαλόπρεπα είναι δυνατόν.
λειτουργία θα ψαλεί στην κατεντράλε. Κι ύστερα το πλήθος θα ξεχυθεί χαρούμενο στις αγορές, φορτωμένο με ό,τι μπορεί να κάνει την ημέρα πιο χαρούμενη, πιο γιορτινή. Ο Βασίλης έχει εδώ τις παραξενιές του. Δεν έρχεται με το πατροπαράδοτο έλκυθρο, φοράει τα σκί του και γλιστράει απαλά στην κρυσταλλένα λίμνη, χωρίς βέβαια γι' αυτό να είναι λιγότερο γενναιόδωρος με τα παιδιά. Όλες οι χώρες γιορτάζουν τα Χριστούγεννα. Όμως για μας η μέρα τούτη δεν είναι πουθενά πιο όμορφη από την Ελλάδα. Πράγματι, για τους Έλληνες ομογενείς, τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα είναι κάτι ξεχωριστό. Έτσι, από τις χώρες που μόλις επισκεφθήκαμε, οι ομογενείς μας κάθε χρόνο έρχονται στην Ελλάδα για να κάνουν Χριστούγεννα με τις οικογένειές τους. Ένα έθιμο, όχι και τόσο παλιό, ήταν να τους υποδεχόμαστε στα αεροδρόμια αλλά και τους υδροδρομικούς σταθμούς με δώρα. Δώρα έπαιρναν βέβαια και οι φαντάροι μας στα σύνορα. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Οι Έλληνες που ζουν στα ξένα νιώθουν πάντα νοσταλγία για την πατρίδα. Ιδιαίτερα αυτές τις μέρες των εορτών η νοσταλγία γίνεται πιο έντονη. Και έτσι όσοι μπορούν παίρνουν το πρώτο μεταφορικό μέσο και έρχονται να κάνουν γιορτές στην πατρίδα. Αυτή ακριβώς η νοσταλγία έκανε και φέτος ένα μεγάλο αριθμό Ελλήνων που εργάζονται στην Δυτική Γερμανία να έρθουν στα πατρικά τους σπίτια για τις γιορτές. Στον σιδηροδρομικό σταθμό της Ιδωμένης και στον Αρολιμένα της Θεσσαλονίκης, τους Έλληνες εργαζομένους στο εξωτερικό υποδέχθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και της Εθνικής Τραπέζης για να τους ευχηθούν το καλώς ήλθαν στην πατρίδα. Εκατοντάδες Έλληνες εργαζόμενοι στις διάφορες πόλεις της Δυτικής Ευρώπης έφτασαν στην Ελλάδα για να περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους κοντά στους συγγενείς τους στην πατρίδα. Στους σταθμούς υποδοχής των, όπου φτάνουν με τα διάφορα μεταφορικά μέσα, το επίσημο κράτος τους εύχεται το καλωσόρισμα στην πατρίδα. Έτσι, η Γενική Διεύθυνση Αποδήμου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, υποδέχεται τους αφιχνουμένους και τους προσφέρει δώρα και γλυκίσματα, τηρώντας έτσι το αρχαίο και πατροπαράδοτο ελληνικό έθιμο, να υποδέχεσαι τον δικό σου με έναν τρόπο που να δείχνει ότι χαίρεσαι που τον ξαναβλέπεις και τον τιμάς. Εκπρόσωποι της Ολυμπιακής Αεροπορίας επισκέφτησαν στρατιωτικές φρουρές διαφόρων περιοχών της χώρας και τους μοίρασαν δώρα επ' ευκαιρία των Χριστουγέννων. Στο όμορφο νησί της Χίου, οι εκπρόσωποι της Ολυμπιακής Αεροπορίας είχαν την ευκαιρία να περάσουν αλυσμόνητες χριστουγεννιάτικες στιγμές μαζί με τα στρατευμένα παιδιά της πατρίδος. Επ' ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων, εκπρόσωποι της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος επισκέφθησαν τους στρατιώτες των παραμεθωρίων περιοχών του Εύρου και τους εμοίρασαν δώρα. Εξάλλου συγκινητικές στιγμές έζησαν και τα παιδιά των ξενιτεμένων εργατών της πόλεως της Ορεστιάδος κατά τη διάρκεια χριστουγεννιάτικης εορτής που οργάνωσε ειδικά για αυτά η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Μέσα σε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα, η Εθνική Τράπεζα έδωσε μεγάλη χαρά στα παιδιά με τα πλούσια δώρα και τα γλυκίσματα που τους προσέφερε. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος γύρισαν στην πατρίδα αρκετοί Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα και το νέο έτος με τις οικογένειές τους. Στους μεθοριακούς σταθμούς Ιδωμένης και Ευζώνων, τους συμπατριώτες μας υποδέχθηκαν εκπρόσωποι της Διευθύνσεως Αποδήμου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και ανώτερα στελέχη της Εθνικής Τραπέζης.
Μαζί με το καλωσόρισμα και τις θερμές ευχές για χαρούμενα Χριστούγεννα, οι επιτροπές υποδοχής μοίραζαν και διάφορα δώρα σε αυτούς που ήρθαν να περάσουν τις Άγιες Μέρες στην πατρίδα. Γιορτή λοιπόν για τα παιδιά τα Χριστούγεννα. Επομένως, αυτό το ταξίδι μας δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν τα χρόνια που πέρασαν για τα παιδιά. Το Προεδρικό Μέγαρο αλλά και η Βουλή ανοίγουν αυτές τις μέρες σε μια γιορτή χωρίς πρωτόκολλο. Γιορτή του Θεανθρώπου τα Χριστούγεννα δίνουν την ευκαιρία στον άνθρωπο να πάρει χαρά προσφέροντας αγάπη. Και ήταν αγάπη σε εκδήλωση αυτή η χριστουγεννιάτικη γιορτή που οργανώθηκε στο ξενοδοχείο Hilton για 200 παιδάκια από 7 ορφανοτροφεία της χώρας. Οι μικροί που συγκεντρώθηκαν στις φαντασμαγορικά στολισμένες αίθουσες ήσαν για μερικές ώρες οι μικροί αφέντες που καλωσόριζαν τον νεογέννητο Χριστό με το δικό τους άδολο χαμόγελο και τη μεγάλη αμόλευτη καρδιά τους. Συγκινητικές στιγμές έζησαν τα παιδιά των ξενιτεμένων αδελφών μας στη χριστουγεννιάτικη εορταστική εκδήλωση που οργάνωσε ειδικά για αυτά η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στην συνοριακή Κομόπολη Προσοτσάνη. Μέσα σε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα, η Εθνική Τράπεζα έδωσε μεγάλη χαρά στα παιδιά αυτά με πλούσια δώρα, με γλυκίσματα και με διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις. Τους πρόσφερε ένα αληθινά οικογενειακό περιβάλλον που αναπλήρωσε εν μέρη τους γονείς των παιδιών αυτών που λείπουν στο εξωτερικό. ...482 παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας από 8 έως 14 ετών που προέρχονταν από τα 8 ορφανοτροφεία της Αττικής πέρασαν 2 ολόκληρες ώρες στο Προεδρικό Μέγαρο όπου τα δεξιώθηκαν και τους προσέφεραν δώρα για τις γιορτές ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυρία Τσάτσου. Στη γιορτή αυτή που πρωταγωνιστούσαν η αγάπη, η παιδική αφέλεια και η αθωότητα έλειψαν οι τύποι και καταργήθηκε το πρωτόκολλο για να κυριαρχήσει η χαρά των παιδιών και η αγάπη. Μια χαρά που την μοιράστηκαν μαζί με τα παιδιά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυρία Τσάτσου, ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών και άλλοι επίσημοι. Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Βουλής για τα ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες έδωσε το παρόν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θέλοντας να στείλει το μήνυμα ότι η Ελλάδα αγκαλιάζει τα παιδιά αυτά με θέρμη όπως αρμόζει στην ιστορία και τον πολιτισμό της. Όλα τα παιδιά του κόσμου που δοκιμάζονται είναι και δικά μας παιδιά, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επισήμανε ότι οι Έλληνες συμμερίζονται την τραγωδία τους και θα προσπαθήσουν να απαλύνουν τον πόνο τους. Να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, να επεδοθεί η ειρήνη σε μια περιοχή που είναι φτιαγμένη για ειρήνη, να γυρίσετε στα σπίτια σας και να ξαναβρείτε τις οικογένειές σας. Έως όντως συμβεί αυτό, για το οποίο πρέπει να εργαστούμε όλοι μας, πρέπει να ξέρετε ότι η πατρίδα σας είναι η Ελλάδα και η οικογένειά σας είναι η ελληνική κοινωνία. Ο ελληνικός λαός απέδειξε στη μεγάλη του πλειοψηφία αισθήματα αλληλεγγύης, φιλοξενίας και μαζί με άλλους λαούς στην Ευρώπη, δυστυχώς όμως όχι όλους, διότι οι ηγεσίες ορισμένων κρατών δεν έχουν την ίδια αντίληψη και τα ίδια συναισθήματα ακόμα και εργαζόμαστε και γι' αυτό. Αυτές τις Άγιες ημέρες, αρκετοί συνανθρωποί μας βρίσκονται σε κάποιο νοσοκομείο. Εκεί όμως που είναι πιο ζωντανός ο ερχομός του Θεανθρώπου, είναι μέσα σε ένα μεευτήριο. Ας γυρίσουμε λοιπόν λίγα χρόνια πίσω στο μεευτήριο Μαρίκα Ηλιάδη και να θυμηθούμε πως οι νοσοκόμες εκείνης της χρονιάς υποδέχθηκαν τον ερχομό του Θεανθρώπου σε συνδυασμό με τον ερχομό των νεογέννητων.
Χαρακτηριστικός υπήρξε ο εορτασμός που οργάνωσε την παραμονή των Χριστουγέννων το μεευτήριο Μαρίκα Ηλιάδη, χάριν των νοσηλευωμένων λεχοίδων. Εμαθήτρια της σχολής Μεών Βιργινίας Σκινίτσι λαμβάνουν μέρος εις φαντασμαγορικήν πομπήν και υποδίονται τους αγγέλους των Χριστουγέννων, οι οποίοι ψάρουν τα κάλαντα. Ειδού μερικές σκηνές μέσα στους θαλάμους του Ιδρύματος, όπου η χοροδία των μαθητριών αναγγέλει στα ευτυχής μητέρας την γέννηση του θείου βρέφους. Να μείνουμε στα 1968. Την ώρα που οι νοσηλεύτριες υποδέχονταν τα νεογέννητα, κάποιοι άλλοι υποδέχονταν με το δικό τους τρόπο το θεάνθρωπο. Εκείνη τη χρονιά λοιπόν το πλήρωμα του Απόλλων 8 βρισκόταν χιλιάδες μίλια πάνω από τη Γη και όταν ζήτησαν από τους τρεις αστροναύτες να στείλουν ευχές για τα Χριστούγεννα στις οικογένειές τους αλλά και στο ακροατήριο εκατομμυρίων ανθρώπων, εκείνοι τι έκαναν. Άρχισαν ο ένας μετά τον άλλον να διαβάζουν αποσπάσματα από τη γέννηση. Από τα 1968 και την τεχνολογία της NASA να επιστρέψουμε στις μέρες μας και την τεχνολογία που λέγεται σε άπτεστα ελληνικά 3D mapping. Ήταν πριν από κάνα δύο χρόνια όταν οι Αθηναίοι παρακολούθησαν μια φαντασμαγορική ιστορία με καμβά, τι νομίζετε, το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Χρόνια πολλά, πάμε λοιπόν! Oh!
Και σε αυτό το σημείο τα χριστουγεννιάτικα ημερολόγια ιστορίας, ίσως από την πιο μαγική γωνιά της Αθήνας, έφτασαν στο τέλος τους. Να πούμε ένα χρόνια πολλά στο Χρήστο και τη Χριστίνα που γιορτάζουν σήμερα. Κυρίες και κύριοι, δημοσιογράφοι, τεχνικοί, αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι στο Κοινοβούλιο, σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά.